ένας ακόμη άστεγος, ο οποίος αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας και εξαρτήσεων, ξεψύχησε στον δρόμο και στην παγωνιά. Ο 48χρονος άντρας εντοπίστηκε αρχικά χωρίς αισθήσεις του κοντά στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά. Πρόκειται για τον άστεγο, ο οποίος κοιμόταν στην καρδιά του Ηρακλείου κάτω από άφλιες συνθήκες και που έκανε την ανάγκη του σε κοινή θέα, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός τον περασμένο Οκτώβριο. Είναι δυνατόν στα παγκάκια, στα πεζοδρόμια? Έσκος. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Απελπισία. Δυστυχώς είναι πολύ λυπηρό να φεύγει ένας νέος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο συγκεκριμένος για τον οποίο πραγματικά είχαμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες. Είναι ο τρίτος θάνατος μέσα σε έναν μήνα, υποστηρίζει ο άστεγος Μινάς Χατζηδάκης, ο οποίος περιέγραψε τις εφιαλτικές συνθήκες διαβίωσης. Άλλος ένας συνάνθρωπος μας, άστεγος, πέθανε στην πλατεία Ελευθερίας πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Ήταν οι άστεγοι που μένουν εκεί στην Αστόρια μπροστά. Αυτό είναι, παιδιά, κρίμα. Να υπάρχει κέντρο. Όχι να υπάρχει, να μην υπάρχει κέντρο αστέγων στο Ηράκλειο. Να έχει υποδομές που να μπορεί ένας να μπαίνει μέσα, να κοιμάται, να έχει το ζεστό του φαΐ όλα. Πάρα πολλές φορές και εγώ η ίδια τον είχα δει σε δύσκολη κατάσταση και είχα επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ, με την αστυνομία, με τον εισαγγελέα, ο οποίος πολλές φορές έδωσε εντολή και μεταφέρθηκε με ακούσια νοσηλεία στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε ξανά και ξανά και ξανά. Δυστυχώς έφευγε μετά. Στην άρνηση των αστέγων να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς λειτουργούς και να φιλοξενηθούν στο κέντρο αστέγων, ακόμη και τις ημέρες όπου βρίσκονται σε εξέλιξη ακραία καιρικά φαινόμενα, αναφέρθηκε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ρένα Παπαδάκη. Πραγματικά, όσο και να προσπαθούμε, γιατί μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα, δεν καταφέρνουμε να τους πείσουμε να συνεργαστούν μαζί μας και να μπουν είτε στο κέντρο αστέγων, είτε να βοηθηθούν με άλλους τρόπους, μέσω του ΚΕΘΕΑ, μέσω της απεξάρτησης κλπ. Εκεί μέσα όποιος και να πάει δεν κάνει. Είναι σαν να είσαι φυλακή μέσα. Δεν κάνει οποιοδήποτε αστέγος και να πάει και δεν κάνει. Φεύγει αμέσως. Εδώ χρειαζόμαστε ένα κέντρο πραγματικά αστέγων που να μπορεί να έχει μέσα το δωμάτιό του, το φαΐ του, όλα. Και ενώ τα ανθρώπινα δράματα με τους αστέγους συγκλονίζουν τους διερχόμενους και την κοινωνία της Κρήτης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι εδώ και έναν χρόνο δεν διαμένει ούτε ένας άστεγος στο κέντρο αστέγων του Δήμου Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα διανυκτέρευσης και φιλοξενίας άνω των 20 αστέγων. Το κέντρο αστέγων είναι άδειο. Εξυπηρετεί μόνο υπηρεσίες ημέρας. Δεν υπάρχει κάποιος που να διανυκτερεύει. Ήδη μόνο τον τελευταίο μήνα είναι η τρίτη φορά που κάνουμε street work υπηρεσίες, που σημαίνει ότι τους πηγαίνουμε φαγητό, τους πηγαίνουμε υπνόσακους, κουβέρτες, αφού έχουν επιλέξει να μένουν σε ακατάλληλα καταλήμματα ή στο δρόμο. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, 60 άστεγοι, εκ των οποίων 25 ανήλικοι, μένουν σε σπίτια, καθώς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλο αίτημα από ανθρώπους. Πάντα υπάρχει δυνατότητα. Φτάνει να έχουμε το ανάλογο αίτημα. Εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που προβλέπεται για το προσεχές διήμερο, το κέντρο αστέγων θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Τρίτη για όσους θέλουν να προστατευτούν από το κρύο και να αναζητήσουν ζεστασιά και φροντίδα. Η κακοκαιρία αυτή μας έχει τρελάνει. Όποιο και να ρωτήσει, να τον δείτε, θα ψάχνει να βρει κάποιο ζεστάρα. Και εγώ που είμαι στο τροχό, που το κάνει κρύο.